πληροφορήθηκα την εκδημία του, έσπευσα να ετοιμάσω μια επιστολή στους οικείους του, η οποία όμως δεν χρειάστηκε να αποσταλεί. Γιατί ήρθε το μήνυμα ότι ο Παναγιώτης Καλαμόκης, το Παναγιώτης Καρασούλης, έρχεται στη Χίο. Θα έλεγα ότι το γεγονός αυτό ήταν το συγκλονιστικότερο το οποίο έδωσε ένα μήνυμα στην ψυχή μου. Ο άνθρωπος που αγωνίστηκε για την ελευθερία αυτής της γης, για την ελευθερία αυτού του νησιού, για την ελευθερία αυτού του χώματος. Θέλησε να δείξει ότι ήταν αυθεντικός στον αγώνα του. Θέλησε ο ίδιος να ταφεί σε αυτό το χώμα. Δεν χρειάστηκε να χύσει το αίμα του σε αυτό το χώμα. Γι' αυτό θέλησε ο ίδιος να δώσει ολόκληρο το σώμα του σε αυτήν εδώ τη γη, σε αυτό το χώμα, από την οποία τον πήρε το χέρι του Θεού, τον δημιούργησε και τον έπλασε άνθρωπο και στην οποία γυρίζει τώρα για να φτάσει πάλι μπροστά στον Θεό και να απολαύσει από εκείνον την ανταπόδοση της εφέσεώς του για την δικαιοσύνη, για την ανθρωπιά, για την καλοσύνη, για το μέτρο. Αυτό το μέτρο που τον διέκρινε και που νομίζω ότι απαιτεί η εποχή μας. Με το θάνατο του Πάνου Καρασούλη κλείνει ο κύκλος των προβεβλημένων στελεχών της Εθνικής Αντίστασης της Χίου, που μαζί με τις εκατοντάδες των απλών αγωνιστών έγραψαν τις πιο λαμπρές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας. Χρέος μας, χρέος τιμής στη μνήμη τους, η διατήρηση ζωντανών των αγώνων τους στις εποχές της σύγχρονης βαρβαρότητας που βιώνει σήμερα ο λαός μας. Η επιταγή της ενότητας του λαού μας ενάντια σε κάθε λογής επιθέσεις που δέχεται, την οποία έκαναν πράξη τότε, είναι πιο επίκαιρη σήμερα παρά ποτέ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου εκφράζει τη θλίψη του για το θάνατο του Πάνου Καρασούλη, αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης του λαού μας κατά των Γερμανών κατακτητών. Ο Πάνος Καρασούλης υπήρξε μια εμβληματική φυσιογνωμία του πατριωτικού αγώνα, στενός συνεργάτης του ήρωα της αντίστασης Ιάσονα Καλαμπόκα και συγγραφέας βιβλίων ιστορικών τεκμηρίων για την εποχή εκείνη. Έπραξε το καθήκον απέναντι στην πατρίδα με αυταπάρτιση, αποτελώντας έτσι παράδειγμα για τους νεότερους. Παράλληλα, μερίμνησε να διατηρηθεί η ζωντανή ιστορική μνήμη με συνεχείς και ποικιλότροπες παρεμβάσεις, πάταμα με τριπάθεια και απαράμιλο ήθος, όπως ακριβώς ταιριάζει στους πραγματικούς αγωνιστές. Ο Δήμος Χίου εκφράζει δημόσια τον έπαινό του προς τον Πάνο Καρασούλη και την οδύνη του για την απώλειά του. Αντίγραφο του παρόντος θα δημοσιευθεί στον τύπο και θα εκδοθεί στην οικογένειά του. Για όλους εμάς, ο Παναγιώτης Καρασούλης υπήρξε σημαντικός πρωταγωνιστής στον αγώνα που έδεσε ο λαός της Χίου για να διώξει τους κατακτητές. Στάθηκε αγνός αγωνιστής στα δύσκολα χρόνια, τίμιος πατριώτης που περνά πλέον στο πάνθιο των αθανάτων μαζί με εκατοντάδες άλλους αγωνιστές. Εμείς οι απόγονοι της γενιάς των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης αποτείνουμε φόρο τιμής στο τελευταίο του ταξίδι με την υποχρέωση και την υπόσχεση ότι θα θυμόμαστε και θα τιμάμε τη μνήμη του και θα συνεχίσουμε τον αγώνα πιστή στα ιδανικά και την ιδέα της ελευθερίας και ανεξαρτησίας του λαού. Καλό σου ταξίδι. Είχα την τύχη και την τιμή να σε γνωρίσω προσωπικά και να διδαχτώ από σένα, από την ευθυγρυσία και την ανιδιοτέλειά σου. Με ιδιαίτερη συγκίνηση φέρνω στη μνήμη μου τη διαρκή ανησυχία σου για τη διάσωση της ιστορικής μνήμης, για την απόδοση της πρέπουσας τιμής στους ήρωες συναγωνιστές σου. Με τρόπο συμβολικό και εμβληματικό, αυτή σου η αγωνία συμπυκνώθηκε στη διαρκή φροντίδα για την ευπρέπεια του μνημείου της Εθνικής μας Αντίστασης στο λιμάνι της Χίου, κάτι που μαζί εργαστήκαμε για να το πετύχουμε. Εκφράζω τον βαθύτατο σεβασμό μου, υποκλίνομαι στη σωρό σου, συμμετέχω στο πένθος των οικείων σου και να είσαι ήσυχος ότι θα μας μείνει αλυσμόνητος
γιατί πεθαίνουν όσοι λησμονιούνται και εσύ δεν πρόκειται να ξεχαστείς. Θα είναι αιώνια η μνήμη σου, αγαπημένε Πάνο Καρασούλη. Καλό σου ταξίδι. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω.